Πρώτη ζωντανή σύνδεση με τον κύριο Γιώργο Κουτρούλη, είναι κάτοικος Ομαλού. Όταν αναφερόμαστε στο χειμώνα, πού πηγαίνει το μυαλό? Πηγαίνει και στο Ροπέδιο και στον Ομαλό, πηγαίνει και στα Νόγια. Την καλησπέρα μας, κύριε Γιώργο. Καλησπέρα από τον Ομαλό. Καλησπέρα σας. Είναι παραμυθένιο το τοπίο από πίσω το σκηνικό, αλλά φέρνει και προβλήματα καμιά φορά ο χιονιάς. Έχουμε, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, απλά είναι εκτός εποχής το χιόνι τώρα, τέτοια εποχή. Είναι εκτός εποχής. Δεν έχουμε προβλήματα. Οπότε τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η τελευταία φορά που θυμάστε χιόνι εκεί στον Ομαλό, περί τα τέλη του Μάρτη, πότε ήταν? Θυμούμαι και πιο μετά, γύρω στο 87, είχε κάνει, πρωτομαγιά είχαμε κάνει με χιόνι. Το 87 όμως, 30 χρόνια πίσω. Ναι, πολύ πίσω. 35, αλλά πόσο είναι? Τόσο πολύ χιόνι, όχι σε ποσότητα, αλλά κάθε εβδομάδα χιόνι, δεν το ξαναθυμάμαι εδώ πέρα. Μάλιστα, το υψόμετρο είναι εκεί, το υψόμετρο... Εδώ που είμαστε είναι 1050. Είναι εδώ, 1050 λοιπόν. Ακριβώς 1050 μέτρα. Να μας πείτε λίγο... Εικόνα, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Να μας, βέβαια, δεν υπάρχει ορατότητα βέβαια, το έχει στρώσει για τα καλά, είναι, θα συνεχίσει... Έχει ομίχλη. Μάλιστα. Τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη, αυτό τονίζουν και οι μετεωρολόγοι, να μένετε να χιονίζει στην περιοχή σας. Ναι, το ξέρω. Έχουμε ενημερωθεί από την περιφέρεια και από το Δήμο, μας ενημερώνουν για τον καιρό, όπως και να πρέπει να πούμε ότι δεν μας αφήσανε να κλείσει ο δρόμος καθόλου. Ειδικά φέτο ήταν άψογη συνεργασία. Μάλιστα, αναφορικά τώρα... Με την περιφέρεια και με το Δήμο. Με αυτά τα μικροπροβλήματα που μας είπατε, πού εστιάζονται? Οι δρόμοι ανοιχτοί. Υδροδότηση, ηλεκτροδότηση. Άρα όλα εντάξει, είμαστε όλα καλά. Εντάξει. Κρύο πάρα πολύ, τα καύσιμα πανάκριβα. Είναι αυτά τα προβλήματα, είναι αυτές οι παράπλευρες απώλειες στα βαλιά. Ναι, ακριβώς. Ναι. Και βεβαίως είναι η δηλιακή εικόνα που βλέπουμε πίσω, που μας μεταφέρει πολύ όμορφο ο κύριος Κουτρούλης. Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν έχουμε εικόνα από τα πυμνιοστάσια, με τους κτηνοτρόφους, αν υπάρχουν αποκλεισμένοι εκεί τα ζώα. Εδώ τόσο ψηλά δεν υπάρχουν. Τα έχουν κατεβάσει προς τα κάτω τώρα, νομίζω, αυτό το διάστημα. Είναι και αυτοί ενημερωμένοι. Και οι κτηνοτρόφοι είναι ενημερωμένοι. Απλά είναι δύσκολα, γιατί τέτοια εποχή θα προσπαθούσαμε να ανέβουμε εδώ πάνω τα πρόβατα και λόγω των τροφών δυσκολεύονται οι βοσκοί. Ναι. Και θα καθυστερήσουν πολύ. Λοιπόν, να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο και τους τηλεθεατές μας, οι οποίοι ίσως επιχειρήσουν να ανέβουν πάνω στον Ομαλό, τι πρέπει να προσέξουν, τι πρέπει να αποφύγουν, από πού δεν πρέπει να περάσουν. Τουλάχιστον την ώρα που χιονίζει πρέπει να έχουν αλυσίδες μαζί τους. Την ώρα που χιονίζει. Τα μηχανήματα πηγαίνουν πάνω κάτω της περιφέρειας, του εργολάβου, είναι μόνιμα εδώ, είμαστε σε συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία. Ναι. Αλλά χρειάζονται αλυσίδες. Όταν χιονίζει, χρειάζονται αλυσίδες. Ξέρετε, και το βράδυ βέβαια που πέφτει η θερμοκρασία, το χιόνι, ειδικά στον δρόμο, γίνεται παγετός. Ναι, οπότε θα πρέπει να αποφύγουμε. Το βράδυ είναι πιο δύσκολα. Βεβαίως, ναι. Το βράδυ είναι να το αποφύγουμε. Μάλιστα. Σταματάνε και τα μηχανήματα το βράδυ, αν ανοιχτώσει. Και ένας χιονιάς βέβαια, ειδικά σε πιο παιδινές περιοχές, όπου δημιουργεί πολλά προβλήματα και στον πρωτογενή τομέα, και ειδικά στα πρώιμα αμπέλια. Είμαι σίγουρος, ο κύριος Κουτρούλης το γνωρίζει αυτό. Ναι, στα χαμηλότερα χωριά, ναι, μέσα εδώ πάνω δεν έχουμε αμπέλια. Και... Βέβαια, μιλάω για τις πιο παιδινές περιοχές. Αν μπορείτε λίγο... Ναι, σίγουρα. Αν μπορείτε λίγο να γυρίσετε λίγο την κάμερα, έτσι να κάνετε, να γυρίσουμε λίγο... Να δούμε εικόνα. Είναι μαγευτικό. 30 πόντους χιόνι εδώ πέρα. 30 πόντους χιόνι εδώ πέρα. Είναι 30 πόντοι χιόνι βέβαια. Αυτό που λέμε, να αξιοποιήσουμε κάποια στιγμή αυτόν τον θεματικό, το χειμερινό τουρισμό. Ένας χειμερινός τουρισμός που διαρκεί και φτάνει μέχρι την άνοιξη. Εάν δεν είναι αυτό πλεονέκτημα της Κρήτης σε σχέση με άλλες περιοχές, τι να πω. Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε κάποια στιγμή. Προσοχή χρειάζεται. Δεν υπάρχει ορατότητα. Νομίζω στα 50 μέτρα, σωστά. Κύριε Γιώργο. Προς το παρόν, ναι, το βράδυ θα είναι χειρότερα. Ναι. Πάντως η εικόνα θυμίζει χειρότερα. Λες και είσαι κάπου εκτός Κρήτης. Δηλαδή, καλά, η εικόνα θυμίζει, ναι. Βέβαια. Ναι. Πολύ κρύο. Πρέπει να είναι μείον 2, μείον 3, κάτι. Και η ώρα είναι 6 και 4. Φανταστείτε δηλαδή τα μεσάνυχτα η θερμοκρασία. Το βράδυ πέφτει περισσότερο, βέβαια. Μάλιστα. Δεν θα πρέπει να κυκλοφορούν. Τζάκια, σόμπε, σωστά, κύριε Γιώργο. Όλα αναμένα. Αναμένα. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας. Να είστε καλά με προσοχή. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Έχουν δει εκεί άσπρη μέρα, η αλήθεια είναι.